Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε τελείως, κυρίες και κύριοι, και κλίμα αλλά και θεματολογία. Να πούμε καλημέρες. Ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος κοντά μας, διεθνολόγος. Καλημέρα σας. Και χρόνια πολλά και χθες για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και δίπλα του κύριος Γιώργος Καμπάς, επίτιμος στρατηγός του ΓΕΣ. Καλή σεζόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στους τηλεθεατές. Καλή δύναμη, αλλά και με αυτά τα οποία διαβάζουμε. Μόνο σε εσάς δεν είπε, κύριε Δεσποτόπουλε, χρόνια πολλά χθες ο κύριος Στόλτεμπεργκ. Είπε στους Τούρκους. Καλά να είναι. Έδωσε τα συγχαρητήριά του, έδωσε. Κύριε Δεσποτόπουλε. Ήταν μια ατυχής κίνηση. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο κύριος Στόλτεμπεργκ. Ατυχής είναι την πρώτη φορά. Τη δεύτερη είναι σκεμμένη. Ατυχής ίσως είναι το ότι βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Εγώ καταλαβαίνω ότι ένας γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ θέλει να κρατάει ισορροπίες και θέλει να έχει όλα τα μέλη του ευχαριστημένα. Αλλά αυτό είναι. Έτσι όμως κρατάει ισορροπίες. Όχι όμως έτσι. Διότι έτσι προσβάλλει μια άλλη χώρα που είμαστε εμείς. Και αυτά τα θέματα, ειδικά που έχουν να κάνουν με τη μικροασιατική καταστροφή, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι είναι πολύ ευαίσθητα για μας. Ήταν λάθος, δεν έπρεπε να γίνει, δεν εξυπηρετεί ούτε τον σκοπό που ήθελε, πιστεύω, να εξυπηρετήσει. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω την έκφραση. Ήταν ανόητο αυτό που έγινε. Τι δημιούργησε δηλαδή, κύριε Καμπά, πιστεύετε, αυτή η κίνηση του ΝΑΤΟ? Πιστεύω ότι το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτή τη στιγμή ξαναδημιούργησε ένα ρήγμα μέσα στο ΝΑΤΟ και ξαναεπανέφερε στη λογική του δόγματος του Λούνς. Υπήρχε στο ΝΑΤΟ μέσα ένα δόγμα ενός παλιού γενικού γραμματέα που λεγόταν Λούνς, ο οποίος τι έκανε, προσπαθούσε να έχει μια ισορροπία μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Στην προκειμένη περίπτωση όμως αυτή η ισορροπία προσβάλλει τη χώρα μας. Διότι το να βγαίνεις και να λες happy victory, για ποια victory μιλάει, για ποια νίκη μιλάει, τη νίκη επί των ελληνικών δυνάμεων το 22, που αν θυμόμαστε από την ιστορία και εμείς οι Έλληνες το ξέρουμε πολύ καλά, πάλι προδοθήκαμε από τους δυτικούς τότε και οι Τούρκοι φτάσαν στο σημείο με τον Κεμάλ Αταθούρκ να κάνουν την καταστροφή αυτή που ήταν μια από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν βασικά, ουσιαστικά προσέβαλε τη χώρα μας και ξέρετε, επειδή είναι δεύτερη φορά το δις εξ αμαρτήν που λέμε ουκ αδροσοφού. Το λέγαν και οι αρχαίοι Έλληνες, το λέμε και εμείς και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επιτηδευμένη πλέον η λογική αυτή του Στόλτεμπεργκ να θέλει να αναβαθμίσει και να βοηθήσει, να στηρίξει την Τουρκία σε σχέση με την Ελλάδα. Αυτό το λάθος πάντως, στρατηγέ, θα ήταν ένα λάθος το οποίο θα μπορούσε κάποιος να το αποδώσει σε αφέλεια, δεν ξέρω εγώ σε τι άλλο. Συμβαίνει όμως και μια-δυο εβδομάδες πριν από κρίσιμες συναντήσεις. Έχουμε και τη συνάντηση των δύο ηγετών στο περιθώριο της συνόδου του ΟΗΕ. Αυτό είναι το δεύτερο πράγμα. Μήπως είναι λογική, είναι βολική η δικαιολογία της αφέλειας σε αυτή την περίπτωση? Όχι, όχι, εγώ σας είπα ότι δεν είναι αφέλεια. Είναι? Δεν είναι αφέλεια, είναι επιτηδευμένο λάθος για να στηρίξει την Τουρκία αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και στο να την κάνει να νιώσει πιο δυνατή. Τώρα, από και μετά, τα θέματα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας για τη συζήτηση αυτή, η οποία θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο και προετοιμάζεται τώρα και από τους Υπουργούς Εξωτερικών, που είναι προς τη θετική κατεύθυνση, δεν το συζητάω καθόλου. Ουσιαστικά για μας πρέπει να είναι ένα καμπανάκι ότι ξέρετε τελικά και οι δυτικοί έχουν τη δικιά τους ατζέντα και θα πρέπει εμείς να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς αντιμετωπίζουμε τους δυτικούς και το τι δίνουμε στις δυτικές δυνάμεις, στους συμμάχους μας με λίγα λόγια. Όχι ότι δεν πρέπει να δώσουμε, αλλά θα πρέπει να ζητάμε κιόλας και να έχουμε κι εμείς μια στάση όπως περισσότερο όχι συνενετική, αλλά να είμαστε προσεκτικοί και ασφαλώς και προς την Τουρκία, γιατί πιστεύω ότι πίσω από όλα αυτά είναι η Τουρκία. Μην ξεχνάτε ότι στο LATCOM στη Σμύρνη υποδιοικητής είναι Τούρκος. Μάλιστα. Όπως επίσης και πάρα πολλοί επιτελείς. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι και η Τουρκία στην προκειμένη περίπτωση έχει βάλει το χεράκι της για τους δικούς της εθνικούς λόγους και το αποδέχομαι, αλλά θα πρέπει και σε αυτό να καταλάβουμε ότι τελικά δεν είναι η λευκή περιστερά η Τουρκία και ότι θα πρέπει να είμαστε αυτό πολύ προσεκτικοί σε όλες αυτές τις συζητήσεις. Το λέγαμε συνέχεια ότι θα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. Ακριβώς. Όταν αναφερόμαστε και μιλάμε για την Τουρκία. Και εδώ θέλω, κύριε Δεσποτόπουλε, τη δική σας βοήθεια στο εξής. Τώρα, πόσο μπορεί λοιπόν να επηρεαστούν οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, γιατί έχουμε και τα δύο πολύ κρίσιμα ραντεβού, όπως είπε και ο Γιώργος. Δηλαδή, έχουμε τον κύριο Γεραπετρίτη που θα πάει στην Άγκυρα για να συναντηθεί με τον κύριο Φιντάν. Και από την άλλη, έχουμε και το πολύ κρίσιμο ραντεβού, το δεύτερο τέτα-τέτ Ερντογάν με τον κύριο Μητσοτάκη, που είναι η δεύτερη συνάντησή του μετά τη Λιθουανία. Άρα, λοιπόν, μήπως αλλάξει λίγο το κλίμα και μήπως βαρύνει και λίγο περισσότερο η ατζέντα μετά από αυτή την κίνηση του ΝΑΤΟ? Όχι, δεν το πιστεύω. Εγώ είμαι πεπισμένος ο κύριος Στόλτεμπεργκ αυτή τη στιγμή παίζει ένα προσωπικό παιχνίδι, φιλοτουρκικό.
οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ και κυρίως οι Αμερικανοί είναι αυτοί που, όχι είναι αυτοί, θέλουν όπως και εμείς να εξομαλυνθούν οι σχέσεις μας με τη γειτονική χώρα. Ναι. Και το παιχνίδι του Στόλτεμπεργκ, ο κύριος Στόλτεμπεργκ για μένα παίζει ένα προσωπικό παιχνίδι, έχει αποδειχτεί φίλος των Τούρκων, αλλά δεν θα εκπλαγώ, κρατήστε το αυτό, αν μέσα στην ημέρα αυτή η ανάρτηση αποσυρθεί όπως έχει γίνει και στο παρελθόν με άλλες αναρτήσεις του συγκεκριμένου σημείου στη Σμύρνη. Άρα μήπως είναι και ένα είδος τακτικής του, επικοινωνιακής τακτικής, να θέλει να περάσει κάποιο συγκεκριμένο και ξεκάθαρο μήνυμα. Εγώ πιστεύω ότι... νομίζω ότι παλεύει για το τουρκικό τζιπ. Αυτό το οποίο κάνει δώρο ο Ερντογάν σε όλους τους φίλους του διεθνώς. Δεν πηγαίνει σε όλες τις χώρες με ένα τουρκικό τζιπ. Δεν ξέρω ποιο είναι το δώρο, αλλά εγώ είμαι πεπισμένος ότι ο κύριος Στόλτεμπεργκ απλά σε σχέση με την Τουρκία πάντα και σε σχέση με τέτοιες κινήσεις είναι φιλότουρκος. Δηλαδή παίρνει μια θέση πολύ ξεκάθαρη πέντε των Τούρκων. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια τέτοια δυναμική που δεν μπορεί να την επηρεάσει ο κύριος Στόλτεμπεργκ. Ο κύριος Στόλτεμπεργκ είναι ένας υπάλληλος. Μεταξύ των άλλων και δικός μας υπάλληλος. Δηλαδή πληρώνεται και από τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Να το θυμάτε αυτό. Όμως μην το ξεχνάει ο κ. Στόλτεμπεργκ. Τις ισορροπίες. Δηλαδή βλέπουμε δεν νομίζω ότι μπορεί να. Ναι, δεν τηρεί ισορροπίες, αλλά δεν νομίζω ότι ο ίδιος μπορεί να διαταράξει τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει. Μπορεί να διαταραχθεί από άλλους λόγους. Mm-hmm. Αλλά όχι από μια ανάρτηση φιλοτουρκική του ΝΑΤΟ. Παρ' όλα αυτά του δίνουν επεκτάσεις στη θητεία του. Ξαναπήραλο ένα χρόνο. Θέλει προσοχή. Νομίζω ότι πρέπει το ΝΑΤΟ πλέον να καταλάβει ότι τέτοιου τύπου ισορροπίες, που είναι ισορροπίες τρόμου, θα πρέπει να σταματήσουν κάποια στιγμή. Όπως μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Και πολύ σωστά κινούμαστε προς την κατεύθυνση του να σταματήσουν. Κύριε Δεσποτόπουλε, πώς κρίνεται αυτή την, πώς να το πω, την κίνηση απελπισίας της Λίβιας απερχόμενης Υπουργού Εξωτερικών να αυτομολύσει ουσιαστικά στην Τουρκία για να γλιτώσει το. Από την οργή των Λίβιων στη χώρα της. Αυτό είναι φοβερό, έτσι δηλαδή. Η συγκεκριμένη υπουργός εξωτερικών, ξέρετε, έχει κάνει διάφορες γκάφες, αν μου επιτρέψει, στο παρελθόν. Είναι μια περίεργη προσωπικότητα. Να σας θυμίσω ότι όταν ο κύριος Ζένδιας, τότε υπουργός εξωτερικών δικών μας, είχε προσγειωθεί στη Λιβύη, είχε πάει από μόνη της να τον συναντήσει. Κρυπτόμενοι λίγο πολύ στο αεροδρόμιο. Και δεν κατέβαινε ο Ζένδιας από το αεροπλάνο. Αναγκάστηκε ο κύριος Ζένδιας να με κατέβει το αεροπλάνο. Λοιπόν, νομίζω ότι και εδώ πάλι θα χρησιμοποιήσω τη λέξη ανοησία, κακή εκτίμηση. Δεν συναντάς, όταν είσαι Λίβιος Υπουργός Εξωτερικών, δεν συναντάς τον αντίστοιχο ομόλογό σου του Ισραήλ. Οι σχέσεις είναι πάρα πολύ κακές των δύο χωρών. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έκανε, αλλά προσέξτε όμως. Το γεγονός ότι έφυγε και πήγε στην Τουρκία, αυτό θα σας έλεγα, είναι δηλωτικό της στήριξης που παρέχει η Τουρκία αυτή τη στιγμή στο καθεστώς εκεί και της άμεσης εμπλοκής της Τουρκίας σε εσωτερικά της Λιβύης, το οποίο εμείς το ζήσαμε στο πετσί μας με το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Με το μνημόνιο. Μάλιστα. Θεωρώ ότι κρύβει από πίσω αυτό που είπατε, θεωρώ ότι κρύβει από πίσω και μια διασύνδεση η οποία υπάρχει μεταξύ Λιβύης και προσπάθεια εξομάλυνσης με την Αίγυπτο, έτσι ώστε μέσω του Ισραήλ, που ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχει μια αντιπαλότητα, να δημιουργηθεί μια κατάσταση. Θεωρώ ότι, όπως πολύ σωστά είπε και ο κ. Δεσποτόπουλος, τη θεωρώ όχι απλώς ανόητη, καμιά φορά που λέμε ότι και λόγω του λάθους που είχε γίνει τότε με τον Δένδια και είχε δημιουργήσει σοβαρό ρήγμα στις σχέσεις μας, θεωρώ ότι πληρώθηκε με το ίδιο νόμισμα, να το πω έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε και πάλι. Και πάλι χρόνια πολλά, κύριε Δεσποτόπουλε. Ελπίζουμε με αισιόδοξες ειδήσεις. Δηλαδή, ελπίζουμε οι συναντήσεις κάτι να βγάλουν. Ήδη ότι συζητάμε για πιθανή, δύσκολη, αλλά πιθανή επίλυση από εκεί που συζητούσαμε πριν μερικούς μήνες, αν θα έχουμε πόλεμο με την Τουρκία. Είναι νομίζω μια θετική εξέλιξη. Είναι. Είμαστε σε μια κανονικότητα κάποιου τύπου. Δηλαδή, δύο γειτονικές χώρες με προβλήματα συζητούν. Απλώς καλό είναι το παραβιάσιο να βιαζόμαστε. Θέλει λαού που λέμε στο χωριό μου. Ο κύριος Καμπάς είναι αυτό το μικρό καλάθι. Συνέχεια το λέει. Εντάξει, ευχαριστούμε. Και στην πρώτη γραμμή ο κύριος Καμπάς. Ακριβώς. Εννοείται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σήμερα. Πάμε να δούμε.